Θα μείνουμε στα της πολιτικής εκδήλωσης του ΚΚΕ. Ήταν με το ρεπορτάζ. Θα έρθουμε τώρα στο στούντιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Πώς είναι το χρόνο σας? Βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, λίγο πριν τις ερχόμενες ευρωεκλογές και σε μια περιοχή. Από την χθεσινή σας ομιλία αντιλήφθηκα ότι έχετε πολύ καλή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και ένα παράδοξο, η πηγή του προβλήματος είναι και η πηγή ελπίδας επίλυσής του. Από τη μία οι πολιτικές που οδηγούν στην απολιγνητοποίηση και από την άλλη η ελπίδα για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον ο ίδιος ο λαός της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να βγάλει στέρεα συμπεράσματα για αυτήν την φαινομενική αντίφαση, γιατί δεν πρόκειται για αντίφαση. Η πράσινη μετάβαση αποδείχθηκε και ειδικά ο ισχυρισμός για δίκαιη πράσινη μετάβαση, η μεγαλύτερη προσπάθεια εξαπάτησης του λαού της περιοχής. Μια προσπάθεια για την οποία εμείς είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει σαν ΚΚΕ, τονίζοντας ότι τα κέρδη των πράσινων ομίλων δεν θα πέσουν από τον ουρανό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται πλέον καθημερινά. Αποδεικνύεται αν δούμε την πορεία στην περιοχή, αλλά μόνο στην περιοχή, όχι μόνο στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, με την ενεργειακή ακρίβεια, με τις σχέσεις εργασίας που επικρατούν στους ίδιους τους ενεργειακούς ομίλους, τις κατάμαυρες σχέσεις, της εντατικοποίησης των εργατικών ατυχημάτων, όπως αυτό που το πρόσφατο εργοδοτικό έγκλημα στο Βέρμιο, αποδεικνύονται μέσα από την γενικότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή των υποδομών της περιοχής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μεγάλες ελλείψεις στο νοσοκομείο και στους σταθμούς υγείας. Μπορούμε δηλαδή να δούμε μία συνολική εικόνα που δείχνει ότι τα κέρδη πηγάζουν από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, το οποίο συνεχίζεται με οκτάμινα, με συμβάσεις ατομικές και κατάργηση στην πράξη κάθε συλλογική σύμβαση και με μια μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά μας και στις ανάγκες μας. Στη λαϊκή οικογένεια σαν καταναλωτή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι η εξέλιξη της τηλεθέρμανσης, mm-hmm. όπου οι τιμές τραβούν την ανηφόρα και θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο την ανηφόρα, όπως και αν καταλήξουν τα παζάρια μεταξύ του ομίλου και της διαδημοτικής επιχείρησης. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στο πρόσφατο νομοσχέδιο η συγκεκριμένη μονάδα αποκτά το δικαίωμα να συνδέεται με την αγορά εκτός από την περίοδο αιχμής, πράγμα που και αυτό μπορεί να αλλάξει, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να πιέσουν οι δημότες σαν αποκλειστικοί πελάτες της επιχείρησης. Συνδέσατε πολλά. Φαντάζομαι ότι η σκέψη σας καταλήγει στο ότι όλα αυτά έχουν κοινή πηγή προβλήματος, η οποία είναι πια η ανάγκη στήριξης επιχειρηματικών συμφερόντων, η αδιαφορία για την περιοχή, για να αντιληφθώ κι εγώ ποιο είναι το αντικείμενο της καταγγελίας σας. Εμείς θεωρούμε και νομίζω το αποδεικνύει η ζωή ότι η πηγή του προβλήματος είναι το κέρδος των επενδυτών και γενικότερα τα στρατηγικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Να μείνουμε λίγο σε αυτό και να σας θέσω το αίτημα που μου θέτουν και πολιτικοί σας αντίπαλοι. Γιατί θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα άσπρο και μαύρο, δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή, ή τα κέρδη τους ή το δικό μας όφελος των πολιτών? Δεν μπορεί ο ερχομός επενδυτών στην περιοχή μας να φέρει κέρδη για τους πολίτες, αύξηση τζίρου, κέρδος για την τοπική οικονομία? Κοιτάξτε, όπως έλεγα και προηγουμένως, υπάρχουν προϋποθέσεις για να αυξηθούν τα κέρδη. Mm-hmm. Και οι προϋποθέσεις για να αυξηθούν τα κέρδη, επειδή στην κυριολεξία δεν πέφτουν από τον ουρανό, προφανώς, είναι δύο. Είναι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, mm-hmm. και το μεγαλύτερο χαράτσωμα της λαϊκής κατανάλωσης, η αύξηση των τιμών.
Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη είναι κανονικότητα η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης από τη μία των εργαζομένων και από την άλλη η ενεργειακή ακρίβεια και η ακρίβεια. Συνολικά η ακρίβεια λέω τώρα, η οποία οφείλεται συνδυασμένα και στους χαμηλούς μισθούς και στην υπέρογγη κρατική φορολογία για να ενισχυθούν πάλι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και στην αύξηση των τιμών με την οποία διασφαλίστηκαν τα υπέρογγα πράσινα κέρδη. Αυτή η κανονικότητα έβγαλε στο δρόμο και τους εργαζόμενους και τους αγρότες στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτός, αν θέλετε, είναι και ένας από τους λόγους που αυτήν την περίοδο είχαμε τις ελπιδοφόρες κινητοποιήσεις στη χώρα μας και των αγροτών και των φοιτητών και των εργαζομένων με την μεγάλη πανελλαδική απεργία του Φλεβάρι. Mm-hmm. Όπου ακρίβεια θα μπορούσε κανείς να προσθέσει την μείωση παροχών προς την ιδιωτικοποίηση, κατεύθυνση παιδείας και υγείας, σωστά? Ασφαλώς, αν δούμε στο σύνολο των αναγκών, τα βάρη της λαϊκής οικογένειας αυξάνονται σε όλους τους τομείς και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υγεία. Βέβαια. Όπου βλέπουμε πλέον να αναρτάται στα δημόσια νοσοκομεία ο κατάλογος και εμείς να μετατρεπόμαστε σε πελάτες. Από 300 έως 2.000 ευρώ για να πληρώσουμε άμεσα, τα υπόλοιπα θα τα πληρώσουμε ως ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ και όποιος δεν έχει να πληρώσει θα περιμένει πολύ απλά στην ουρά της ντροπής παίζοντας με τη ζωή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά ένα κράτος που δεν έχει να δώσει, ισχυρίζεται ότι δεν έχει, για την υγεία μας, αλλά έχει να δώσει για τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, τις φοροαπαλλαγές των τραπεζιτών, τις μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις στους στρατηγικούς επενδυτές. Mm-hmm. Είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε κάτω από μια συγκεκριμένη πολιτική. Ποια πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να παίρνονται στην αρχή μεγάλα δάνεια για να δοθούν μεγάλα πακέτα ενισχύσεων στους ομίλους, αυτό στη συνέχεια εκτείναξε τον πληθωρισμό και τώρα λαμβάνονται μια σειρά αντιπληθωριστικά μέτρα πάλι σε βάρος μας. Με τα ψηλά επιτόκια τα οποία τα πληρώνουμε πάλι εμείς. Δέστε το παράδειγμα των στεγαστικών δανείων. Επομένως, το ζήτημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας αναδεικνύεται σε κάθε πλευρά. Δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Είναι παραμύθι ότι μπορούμε να κερδίζουμε όλοι. Ποια είναι η αντιπρότασή σας, όπως την άκουσα και χθες, μιλάτε για οργάνωση και λαϊκή αντίδραση και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είδαμε παραδείγματα που έδειξαν ότι ο κόσμος θέλει να αντιδράσει, είτε οι κινητοποίησεις των αγροτών, είτε οι κινητοποίησεις για το συνδυνικό δυστύχημα, το έγκλημα των τεμπών. Ο κόσμος έχει όρεξη, θέλει να αντιδράσει, πιθανώς να του λείπει η έμπνευση. Κοιτάξτε, πάντα στις δύσκολες καμπές της ιστορίας και είμαστε σήμερα σε μια τέτοια δύσκολη καμπή, έχει σημασία να ξεπεραστούν αυταπάτες και φόβοι. Αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη για όλους, να βρεθούμε όλοι κερδισμένοι και φόβοι που ο μεγαλύτερος είναι ο φόβος της σύγκρουσης, της αναμέτρησης με τον πραγματικό μας αντίπαλο. Εμείς φωτίζουμε το κόστος που υπάρχει αν αποφεύγεις τη σύγκρουση και πηγαίνεις συνέχεια ένα βήμα πίσω με την πλάτη στον τοίχο. Θα βρεθείς στο τέλος. Mm-hmm. Αυτό το καταλαβαίνουν σήμερα όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, όλο και περισσότεροι φοιτητές, όλο και περισσότεροι αγρότες και βγαίνουν στο δρόμο της αναμέτρησης, στο δρόμο του αγώνα. Εμείς μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στον πραγματικό ένοχο για τα προβλήματά μας, που είναι συνολικά η άρχουσα τάξη, είναι συνολικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η σημερινή κυβέρνηση που εφαρμόζει αποφασιστικά αυτές τις κατευθύνσεις, τις οποίες όμως ευλογούν και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος. Γιατί όλα μαζί καλλιέργησαν το παραμύθι της πράσινης μετάβασης και της δίκαιης ανάπτυξης για όλους,
μέσα και στο μοναδικό, ενώ συμφωνούσαν στην κατεύθυνση, το μοναδικό ζήτημα που εμφάνιζαν κάλπικες διαφωνίες είναι ο ρυθμός. Αν, για παράδειγμα, θα πάμε γρήγορα στην απολιγνητοποίηση ή αργά, στην ουσία, αν θα έχουμε ομαλή και δίκαιη ανεργία, ομαλή και δίκαιη ενεργειακή φτώχεια, το λέω φυσικά ειρωνικά. Λοιπόν, έχει λοιπόν σημασία να ξεπεραστούν από περισσότερους εργαζόμενους αυταπάτες και φόβοι. Ο δρόμος του αγώνα αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Όμως για να έχει αυτός ο δρόμος συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική, πρέπει να φωτίζεται η διέξοδος. Και η διέξοδος την οποία φωτίζει το κόμμα μας είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και αυτό δεν είναι ένα πολύ γενικό σχήμα. Μπορούμε να το σκεφτούμε ήδη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν υπήρχε σταθερή εργασία για όλους και δεν ζούσε αυτός που έχει οχτάμινη σύμβαση με την αγωνία αν θα λήξει η σύμβασή του και θα μείνει άνεργος. Δεν ζούσε ο οδηγός των φορτηγών στα Σέρβια με την αγωνία αν θα ανανεωθεί το μεταφορικό του έργο. Δεν υπήρχε αυτός ο ρυθμός εντατικοποίησης, υπήρχαν πραγματικά μέτρα ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους, προστασίας του περιβάλλοντος, δεν χωροθετούσε η κάθε εταιρεία και ο κάθε όμιλος όπου θέλει και όταν θέλει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά τώρα, τα πλωτά που συζητιόντουσαν στη λίμνη Πολυφίτου. Αυτός λοιπόν ο διαφορετικός δρόμος επιφυλάσσει έναν διαφορετικό σκοπό της παραγωγής, δεν θα είναι σκοπός το καπιταλιστικό κέρδος, θα είναι οι ανάγκες μας, ένα διαφορετικό ρόλο των εργαζομένων, την ενεργή του συμμετοχή καθημερινά στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων, μια ριζικά διαφορετική πρόταση λειτουργίας της οικονομίας με την κοινωνική ιδιοκτησία στα εργοστάσια, στις υποδομές, όπου δεν θα είναι εμπόρευμα το νερό, η υγεία μας, τα φάρμακα, η ενέργεια ίδια, η εργατική δύναμη. Που το ακούτε φαντάζομαι συχνά σε συζητήσεις πολιτικές, αναφέρετε μας αν θέλετε ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής του δικού σας δρόμου, αυτού που λέτε ως πρόταση. Καταρχάς ιστορικά πολλά από αυτά που λέμε έγιναν στο σοσιαλισμό. Έγιναν στον 20ο αιώνα στη Σοβιετική Ένωση, όπου δεν πέθαινε κανένας στους μείον 15 βαθμούς στη χιονισμένη Μόσχα, υπήρχε πάμφθινη θέρμανση για όλους, είχε εξαλειφθεί η ανεργία, υπήρχε υψηλού επίπεδου, μόρφωση, υγεία, επαφή των εργαζομένων με την πολιτιστική δημιουργία, υπήρχαν δηλαδή κατακτήσεις που δεκαετίες μετά δεν μπορεί να τις δώσει, ούτε πρόκειται να τις δώσει ο καπιταλισμός. Φυσικά υπάρχει ο αντίλογος ότι υπήρξε μία πορεία που οδήγησε στην ανατροπή αυτού του συστήματος. Όμως ακόμα και οι αιτίες που εξηγούν την πορεία προς αυτήν την ανατροπή είναι η απομάκρυνση από τις αρχές της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Να το πω δηλαδή με έναν για τον τηλεοπτικό χρόνο, ήταν η υπόκληση στις αντιλήψεις της αγοράς, στην αντίληψη του σοσιαλισμού με αγορά. Με αρνητικό τρόπο επιβεβαιώνεται και μέσα από την πορεία των ανατροπών η υπεροχή του σοσιαλισμού. Να κάνουμε μια αναφορά στις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν και πόσο εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Πάντως δείχνουν ανωδικές τάσεις του κόμματός σας να έχει μια αυξητική τάση. Αν υπάρχει αντικειμενικός στόχος και πώς απαντάτε σε όσους λένε ότι κατέλχεστε σε εκλογές για έναν θεσμό τον οποίο δεν πιστεύετε στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, αυτό το θετικό ρεύμα, το δυναμικό ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εκφράζεται ήδη στους λαϊκούς αγώνες, στους αγρότες, στους φοιτητές, στους εργαζόμενους, έχει την αντανάκλασή του και στην δυναμική του κόμματός μας που είναι μπροστά στην οργάνωση αυτών των αγώνων, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, θα γίνεται όλο και χειρότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση των 16 εκατομμυρίων ανέργων και των πάνω από 80 εκατομμυρίων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ. Όχι για να
ανοίξει έναν δρόμο που δεν υπάρχει εξανθρωπισμού αυτής της δικτατορίας του κεφαλαίου σε Ευρώπη των λαών, αλλά για να στείλουμε ακριβώς στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη μήνυμα αντεπίθεσης, ότι μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για αυτό που έλεγα προηγουμένως, την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Με δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών θα είναι πιο δυνατός ο λαός στην αναμέτρηση με την πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά του. Θα είναι μια ψήφος η οποία θα φοβήσει αυτούς που καθημερινά φοβίζουν και απειλούν το εισόδημά μας και τη ζωή μας, και λέω και τη ζωή μας, γιατί η Ελλάδα κάτω και από τις κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τα συμφέροντα εφοπλιστών ενεργειακών ομίλων και γενικότερα της άρχουσας τάξης, αναλαμβάνει σήμερα τον επικίνδυνο ρόλο του σημεοφόρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή, σε μια στιγμή που τα τύμπανα του πολέμου δυναμώνουν, η φωτιά του πολέμου απλώνεται από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη χώρα μας να γίνει στόχος σε μια μεγάλη αναμέτρηση, εκτός από ορμητήριο σφαγής των γειτονικών λαών που ήδη έχει μετατραπεί σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θέμα το χρόνο σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.